τα ζητήματα που είναι τη περιφέρεια διάσωση. Λοιπόν, θα ήθελα να σα δώσω λίγο μια εικόνα για την πολιτική και την ελληνική και μεταλληνική περίοδο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι γίνονταν. Εδώ σε εμά στην ελληνική περίοδο ερχόταν οικονομό Κοζάνη, ξέρετε ότι ήταν πιο χαμηλά από όλου. Το αναπτυξιακό σχέδιο στην Κοζάνη ήταν 40-45%, ενώ σε άλλε περιοχέ στην Ελλάδα ήταν 60-70%. Είναι πραγματικό αέριο. Έτσι ακριβώς. Άρα είμαστε αδικημένοι οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ένα δεύτερο σε εμάς τους αγρότες, δηλαδή, είχαν ιδέες στην ελληνική περίοδο. Ιδέες σε εμάς τους αγρότες, που όταν έπαιρνε το κοράτι και έλεγε ότι θα σου πάρω το κοράτι, θα σα δώσω μια αποζημίωση και μετά από 10, 20, 30, 40 χρόνια θα το κάνω αποκατάσταση και θα γυρίσει πίσω. Και ένα τρίτο, επειδή στα ορυχεία έχουμε φτάσει σε ένα βάθος 250 μέτρα. Αναγκάστηκαν έτσι, εμείς θα πλούσαμε νερό στα 60 με 70 και έτσι από μόνο μας στερέψανε. Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την άποψη που έχουμε να κάνουμε. Αυτά γινόντουσαν στην ελληνική περίοδο. Εμείς δεν φωνάζαμε γιατί δουλεύαν οι φίλοι μας, δουλεύαν οι πατεράδες μας. Άρα, σαν αγρότες όμως, μόνο χάναμε. Δεν κερδίζαμε κάτι εμείς. Δεν είναι έφτανε κάτι για μας αγρότες. Τώρα έρχεται η απολυμνητοποίηση που λογικά κάτι θα πάρουμε και εμείς. Που περιμένουμε κάτι να πάρουν και οι αγρότες τη περιφέρεια τη δική μας εδώ. Δεν μιλάμε για όλους. Τα αιτήματά μας είναι κοινά με ως κάτω, αλλά θέλουμε να δούμε τι θα γίνει σε εμάς εδώ πάνω. Έρχεται τώρα η απολυμνητοποίηση και λέει στην απολυμνητοποίηση θα κάνουμε αποκατάσταση εδαφών για να κάνουμε φωτοβολταϊκά κάποιοι ξένοι, όχι εμείς. Τα χωράκια δηλαδή που περιμέναμε για να τα παίρναμε κάποια στιγμή πίσω έρχονται και χάνονται για να γίνουν φωτοβολταϊκά, για να γίνουν κάτι άλλο. Δεν βλέπω να γίνει ένα πάρκο. Ένα αγρόκτημα τεράστιο να κάνουν αδερφικά μυστηρίες σε αυτά τα παραγωγικά τα χωράφια τους και να μοιραστούν πίσω στην κοινωνία και να κάνουμε ένα πρότυπο που θα φωτζάμε. Ξέρετε ότι δεν θα έχουμε να πάμε έτσι που φάμε. Ότι δεν παράγουμε και δεν θα υπάρχει στάδιο. Και θέλουμε να βάλουμε πλαφόν ενώ τα χωράφια τα κάνουμε φωτοβολταϊκά. Εκτός ότι ήρθαν αυτοί οι παιδητές για να πάρουν τα χωράφια μέσα από τη ΔΕΗ, βγήκαν να πάρουν και τα χωράφια έξω από τη ΔΕΗ. Και ένα χωράφι που τον νοικιάζαμε 20 και 30 ευρώ έφτασε να τον νοικιάζουμε 200 ευρώ το στρέμμα. Άρα δεν μπορούμε να τα γνωστούμε. Και στο χωράφιο παραγωγικά. Δηλαδή στα Σέρβια έχουν φτάσει να χτίσουν πάνω σε βάρος του ΕΕ. Δηλαδή σε δίκτυο πάνω να κάνουν ένα πάρο φωτοβολταϊκό. Να μην πούμε τώρα και για τα βοσκοδόπια, δηλαδή τα έχουν πάρει όλα. Ξέρετε ότι εδώ στην περιοχή μας, νομίζω με τα νούμερα που λέτε, υπολογίζεται ότι γύρω στις 20.000 θέσεις εργασίας θα έχουμε άνεργους, οχτάμινα, μόνιμους, εποχιακούς, αυτοί που είναι ας πούμε οι εργολάβοι, τα μαγαζιά που θα κλείσουν. Φανταστείτε τι θα γίνει να έχουν κι άλλο 2.000 αγρότες. Δηλαδή, βοηθήστε μας πραγματικά να βοηθήσουν. Αν δεν μας βοηθήσετε εσείς, από αυτά που πρέπει που έρχονται εδώ στην περιοχή, θα έρθουν. Δεν βλέπω ένα πλάνο στον πρωτογενή τομέα. Καλός αναπτυξιακός, 60%. 70% θα πάρει σε 10%. Ναι, αλλά ο αναπτυξιακός χρειάζεται χωράφια. Χρειάζεται νερό. Και το κυριότερο χρειάζεται και λεφτά. Θα έχουμε όλα αυτά εμείς για να δούμε σε αυτόν τον αναπτυξιακό. Ή θα δει μια επιχείρηση που θα έχει κάποια λεφτά στην άκρη, πολλά λεφτά μάλλον, και θα πάρει τα μόρια και θα τα χαρούν άλλοι και όχι εμείς οι αγρότες. Δεν ξέρω, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Δεν θα υπάρχουν μόρια για λεφτά και τέτοια. Όχι, για το αναπτυξιακό νομίζω ότι κάποια μόρια θα κάνετε έτσι. Ένα πρόγραμμα. Δεν είχαμε αυτό προφανώς ο αναπτυξιακός στηρίζει ιδιαίτερα τους πολύ μικρούς. Και μάλιστα εδώ στην περιοχή, θα τα ακούσετε ίσως και κάτω, είναι η στήριξη, η υψηλότερη στήριξη στην Ελλάδα. Και τους πολύ μικρούς είναι με επιχορήγηση. Επομένως, το οποιοδήποτε σχέδιο καταθέσετε, θα φτάσετε σε πολύ μικρό ποσό. Και ένα ακόμα σημείο που είναι... Αλλά αυτά που λέτε, σχετικά με τα αγροτικά ζητήματα, σαφώς είναι θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Και νομίζω ότι είναι θέματα εύκολα να λυθούν. Δηλαδή, αυτό λοιπόν θα πρέπει άμεσα, εγώ θα τα μεταφέρω και στον κύριο Γεωργαντά, αλλά και εσείς με το ραντεβού που θα κάνετε άμεσα αυτήν την εβδομάδα, θα πρέπει να τα συζητήσετε έτσι ώστε. Γιατί. Ένα προγράμματο που τρέχει τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση που θα αλλάξει. Περιέχει έργα μέσα. Ο Δήμος δηλαδή καταψηφίζει τα φωτοβολταϊκά, η περιφέρεια καταψηφίζει τα φωτοβολταϊκά, αλλά τα φωτοβολταϊκά γίνονται. Άρα πρέπει να πάμε πιο πάνω, να δούμε ποιος ευθύνεται και ποιος μπορεί να τα σταματήσει. Αν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα σαν περιφέρεια και σαν Δήμος να τα σταματήσουμε, να δούμε ποιος τα έχει βγάλει αυτά και ποιος δεν θα τα σταματήσουν. Αυτό. Και ένα τελευταίο επικλίνο. Και νομίζω ότι τα 200.000 σήμερα στον πρωτογενή για μας είναι λίγα λεφτά. Θεωρώ. Είναι πάρα πολύ λίγα λεφτά. Για φυσικό πρόσωπο, για έναν αγρότη που θέλει να κάνει κάτι.
ένα ταυτέρ να πάρει θα κάνει 150.000. Ένα μήνυμα μικρό, νορμάλ. Να πάρει και δύο παρελθόν. Δηλαδή, έχει δε μήνυμα τώρα. Ναι, νομίζω ότι. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς, γιατί είναι ευρωπαϊκή νόρμα. Αυτό δεν μπορούμε. Είναι οριζόντια ευρωπαϊκή οδηγία. Καταλαβαίνετε. Εμείς θα θέλαμε αυτό να το ανεβάσουμε και να σα πω ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας ευρωπαϊκά ανέβηκε αυτό. Ευρωπαϊκά ανέβηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να τρέξει την όποια προγράμματα λιγότερο. Λόγω όμως ότι εδώ εμείς είμαστε απολυτοποίηση, μπορεί να πάρουμε κάτι παραπάνω. Δικαιούμαστε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα κλέψουμε από κάποιον κάτι. Αυτά που δικαιούμαστε δεν μπορούμε, αυτά που χάσαμε τόσα χρόνια. Νομίζω ότι τώρα είναι η ευκαιρία η δικιά μας. Για να μείνουν κάποιοι παραπάνω. Δηλαδή, όχι να χάσουμε πρώτα, να δημιουργήσουμε κι άλλους. Θέλω να αυξήσει αυτό το 200.000, αλλά σας είπα ότι είναι οριζόντια ευρωπαϊκή απόφαση.